Για να ξέρετε ότι τα κορίτσια περάσαν υπέροχα. Να, αυτό που λες είναι εμένα, πολύ διαφορετικό. Θα είδες δύο κοριτσάκια εκεί που θα γελάσαν, θα ήταν και μικρά σε ηλικία. Γιατί δηλαδή, αν μια ταινία ομολογουμένως είναι κακή, δεν θα αρέσει ούτε στις γυναίκες, Γρηγόρη. Σου λέω το σινεμά. Σαν κάνεις διαχωρισμό. Ότι οι γυναίκες θα τη λατρέψετε, ας πούμε, γιατί τι. Το σινεμά χειροκροτούσε δίπλα μου, ήταν ένα ζευγάρι, σ' αγαπάω, αγάπη. Σε παρακαλώ. Συνεχώς, σ' αγαπάω. Καλά, αγαπιούνται. Μια χαρά. Εσείς αλλάζατε τις περούκες σας. Δεν θέλω να είμαι εκεί να αλλάζω τις περούκες και να είμαι κι εγώ με στην αίθουσα. Όχι. Λοιπόν. Μια χαρά. Ελένη, μια χαρά θα περάσει ο κόσμος άμα πάει. Εγώ με είχε επηρεάσει ο Θοδωρής. Ήμουν επηρεασμένος. Ναι. Και της έλεγα συνέχεια της γυναίκας που τον λατρεύει τον Κρίστιαν. Μου λέει, είδες ρε τι της έκανε. Ορίστε, και μου έλεγε συνέχεια, σταμάτα να γελάς. Σταμάτα να γελάς. Την εκνεύρισες. Την εκνεύρισες. Την εκνεύρισα. Αλλά ο Κρίστιαν φυσάει. Τι πρέπει να με εξελίσσει, γιατί είπα να παίξω, αλλά δεν ανοίγουνε. Με αυτό θέλω να περάσω σε διαφημίσεις. Και αμέσως μετά να βγω, να βγάλω 2-3 γραμμές, 2 θα βγάλω σίγουρα, γιατί θέλω να παίξουμε και θα συνεχίσουμε βεβαίως. Αλλά μάλλον θα μπορώ να κάνω το πρώτο φαγάκι για να προλάβει και αυτό το όμορφο αγόρι. Ο Τσουλάκος μας, μωρέ. Να προλάβει να κάνει αλλαγή, να μπει μετά με άλλο look, ερωτικός. Για να μου δείξει, να μας δείξει, να μας δείξει σε όλους μας πώς θα κάνουμε το πιο άχαστο ερωτικό γλυκό για αύριο, που να γίνεται εύκολα, να μπορούμε όλοι, όποιοι και να είμαστε. Δηλαδή, μπορούμε, δεν μπορούμε, έχουμε, δεν έχουμε σχέση με αυτή την κουζίνα, να μπορούμε να μπούμε και να το κάνουμε. Και να έχουμε μετά τη διαφημίσεις, 2 γραμμές και ελπίζω να βρείτε και το κλειδάκι. Έτσι και μείνω όλη την ημέρα κλειδαμπαρωμένη και έρθει ο Μακρύδης που δεν μασάει και τα λόγια του. Και δεν ξέρω τι μπορεί να υποθεί, βρείτε το κλειδί και ερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις.